Καλώ όρισε σε άλλο ένα βίντεο του Angie's Blog. Είμαι η Άντζελ Βανούδη και είμαι φαρμακοποιό. Σήμερα θέλω να σου πω για 10 συν 1 πράγματα που θα σου έλεγε το έντερό σου αν μπορούσε να σου μιλήσει. Αλήθεια, πού νομίζει ότι βρίσκονται τα θεμέλια τη υγεία και τη ευεξία σου, στον εγκέφαλο, στην καρδιά, όχι, βρίσκονται στο έντερό σου. Αρκεί να σου πω πω το 70% του νοσοποιητικού σου συστήματο εδρεύει εκεί, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είναι σε καλή κατάσταση. Το έντερο απορροφά τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σου για να λειτουργήσει σωστά. Από την παραγωγή ενέργειας, την παραγωγή ορμονών, την υγεία της επιδερμίδας σου, την απομάκρυνση των βλοβερών και τοξικών ουσιών. Όλα περνούν από το έντερο. Η υγεία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισορροπία ανάμεσα στα καλά και τα κακά βακτήρια που το κατοικούν. Και μιλάμε πραγματικά για τρισεκατομμύρια εκατομμύρια βακτήρια. Το 85% είναι τα καλά και το 15% είναι τα κακά. Πρώτον λοιπόν, το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Μπορεί να σε εκπλήξει, αλλά το έντερό σου έχει τόσα νεύρα όσο και η σπονδυλική σου στήλη και μια απευθεία σύνδεση με τον εγκέφαλό σου. Στο έντερο παράγονται επίση ορμόνε που καθορίζουν την διάθεσή σου και την ψυχική σου υγεία. Ενδεικτικά σου αναφέρω τη σερωτονίνη και την τοπαμίνη, ορμόνε τη ευτυχία και τη ευεξία. Και πρόσφατε μελέτε δείχνουν πω πιθανόν να έχει σχέση με την ικανότητα μνήμη και σκέψη. Επομένω, η λάθο διατροφή μπορεί να προκαλέσει άγχο και κατάθλιψη ή και το αντίστροφο. Όταν η ψυχική υγεία δεν είναι καλή, επηρεάζει αρνητικά και την υγεία του εντέρου. Θεωρεί τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα σαν εισβολής. Οπότε ξεκινά μια αντίδραση για να πολεμήσει και να εξουδετερώσει τους εισβολείς. Το αποτέλεσμα είναι οι τροφές αυτές να προκαλέσουν φλεγμονή στο βλενογόνο του. Αντίθετα, λαχανικά, φρούτα και μη επεξεργασμένα κρέατα δρούν ευεργετικά. Επίσης δεν συμπαθεί καθόλου το κάπνισμα, την πολύ ζάχαρη και τα τεχνητά γλυκαντικά. Τρίτον, λατρεύει τροφέ που έχουν προβιωτικά. Το κλασικό ελληνικό γιαούρτι με την πέτσα, το κεφίρ, το τουρσί λάχων είναι μερικέ μόνο από αυτέ. Τα προβιωτικά αυτά ενισχύουν τα ήδη υπάρχουν τα καλά βακτήρια και τα αυξάνουν. Αν πιστεύει πω δεν παίρνει αρκετά από τη διατροφή σου, υπάρχουν πολύ καλά και αποτελεσματικά συμπληρώματα προβιωτικών. Μάλιστα, αν κατανάλωσε αντιβιωτικά πρόσφατα, έχει σίγουρα ανάγκη από τα προβιωτικά, γιατί η αντιβίωση εξουδετερώνει και τα καλά βακτήρια μαζί με τα παθογόνα. Δημιουργείται έτσι ανισορροπία και το αποτέλεσμα είναι διάρρειε και κολπίτιδε. Τα καλά αυτά βακτήρια διατηρούν το pH του ελαφρά όξινο, οπότε είναι καθαρά εχθρικό σε παθογόνα βακτήρια που θέλουν να εισβάλλουν. Τέταρτον, το έντερο σου αγαπά τα προβιωτικά. Αισθάνεται μόνο του χωρί αυτά. Τα πρεβιωτικά είναι φυτικέ σύνε που αποτελούν την τροφή των προβιωτικών, των καλών δηλαδή βακτηρίων που κατοικούν σε αυτό. Παραδείγματα πρεβιωτικών είναι οι μπανάνε, τα σπαράγγια, το κρεμμύδι, το σκόρδο, οι αγκινάρε, τα πράσα. Πέμπτο. Πολλέ φορέ δεν είναι φανατικό φαν τη γλουτένη. Η κατανάλωσή τη μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή. Αν θέλει να μάθει αν έχει δυσανεξία στη γλουτένη, κατήργησε την εντελώ για 4 εβδομάδε και δε πώ θα αντιδράσει το εντερό όταν την ξαναβάλει. Έκτον, ο καλό ύπνο το βοηθά πολύ. μειώντα τα επίπεδα τη κορτιζόλη και μπορεί να επιδιορθώσει τι βλάβε του. Μην αισθάνεσαι λοιπόν τύψει και όποτε μπορεί, κοιμήσου 7-8 ώρε συνεχόμενε. Έβδομον, το έντερό σου έχει πραγματικά αισθήματα, αφού το 90% τη ερωτονίνη παράγεται εκεί. Εκεί επίση παράγονται και άλλοι νευροδιαβιβαστέ και φυσικά οπιοειδή, ουσίε που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Όγδον, όταν είναι υγιές, αποφεύγει συχνά κάποιες γαστρεντερικές διαταραχές όπως νόσο του κρόν, ελκώδη κολίτιδα, σύνδρομο βερέθης του εντέρου. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις τα παραπάνω επηρεάζονται και από γενετικούς παράγοντες. Ένατο, κακή υγεία του εντέρου συνδέεται με διάφορα μικρά αλλά ενοχλητικά προβλήματα υγεία. Κυλιακό πόνο, μετεωρισμοί, πονοκέφαλο, κόποση, πόνη στι αρθρώσει. Πολλέ φορέ οι μικροενοχλήσει διορθώνονται μόλι αλλάξει λίγο τη διατροφή σου ή πάρει προβιωτικά ή πεπτικά ένζημα. Αν όμω συνεχιστούν, χρειάζεται οπωσδήποτε να επισκεφθεί κάποιο γαστρεντερολόγο. Δέκατο, επηρεάζεται αρνητικά από το στρε. Το στρε μπορεί να προκαλέσει μείωση τη ροή του αίματο και του οξυγόνου στο στομάχι, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κράμπε, φλεγμονή ή ανισορροπία των βακτηρίων του εντέρου. Μπορεί επίση να επιδεινώσει γαστρεντερικέ διαταραχέ όπω σύνδρομο ευαρέθηση του εντέρου, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, μπορεί να προκαλέσει κράμπε ή πόνο και μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα των κενώσεων ή και τη σκυλιότητα λόγω μειωμένων συστολών του γαστρεντερικού σωλήνα. Δεν είναι εύκολο να αποφύγεις το στρες, μπορείς όμως να το διαχειριστείς αποτελεσματικά. Και το τελευταίο είναι και το καλύτερο, no news, good news. Δηλαδή, αν δεν έχεις φουσκώματα, προβλήματα πέψης, ναυτία, διαταραχές της κενώσης και ενοχλήσεις γενικά, αυτό δείχνει πως μάλλον το έντερό σου λειτουργεί καλά. Και αυτό, όπω είπαμε παραπάνω, είναι καλό για τη συνολική σου υγεία. Σε βοήθησε κάπως το βίντεο αυτό. Αν ναι, κάνε like και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου Antis Blog για να έχεις και άλλα βίντεο για την υγεία και την ομορφιά σου πάντα από τη σκοπιά του φαρμακοποιού σου. Ως την άλλη εβδομάδα να είσαι καλά, να αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Γεια σου!